18η Αυγούστου 1960. Εδώ, Ρέθυμνον Κρήτης. Το ειδικό συνεργείο περί συλλογής δημοτικών τραγουδιών του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας έχει εγκαταστήσει τα μικρόφωνά του στο σπίτι του κυρίου Νικολάου Παπαδάκη. Στην αυλή του σπιτιού έχουμε συγκεντρώσει τους καλύτερους λυράριδες του νομού Ρεθύμνης και ήδη έχει δημιουργηθεί η κατάλληλος πανηγυρική ατμόσφαιρα με μεζέδες και κρασοκατάνοιξη. Προτού όμως απευθυνθώ στους λαϊκούς Κρήτας μουσικούς, είμαι υποχρεωμένη να ευχαριστήσω με τον κύριο Νικόλαον Παπαδάκην, ο οποίος με ευχαριστήσεως και μεγάλο ενθουσιασμού εδέχθη να γίνει το σπίτι του στούντιο ηχογραφήσεως. Η κυρία Παπαδάκη, η οποία μας υπέδειξε τα πρόσωπα που θα μας τραγουδήσουν και που θα μας αφηγηθούν διάφορες ιστορίες και ανέκδοτα στην τοπική διάλεκτον, την ευχαριστούμε επίσης πάρα πολύ. Ιδιαίτερο στο συνεργείο ευχαριστεί τον κύριο Σταύρον Κελαϊδίν που ασχολείται με την λαογραφία της Κρήτης και ο οποίος μας διαφώτισε πώς και πού πρέπει να κινηθεί το συνεργείο και μάλιστα πού πρέπει να δώσουμε την μεγαλύτερη προσοχή μας ως προς τα τραγούδια της Κρήτης. Οι κύριοι οποίοι θα μας παίξουν τώρα τα κρητικά τραγούδια είναι ο κύριος Αθανάσιος Σκορδαλός. Πόσο ετών είστε κύριε Σκορδαλέ? 40. Και πόσα χρόνια παίζετε τη λύρα? 25 χρόνια. Ποιος ήταν ο πρώτος δάσκαλος σας από τον οποίο εσείς πήρατε τα πρώτα, ας πούμε, τα λίμνια, τα πρώτα πατήματα, όπως τα λέτε εσείς εδώ? Προηγούνται πολλοί καλλιτέχνες. Ποιοι ήσαν τότε στις εποχές που εσύ ήσουν παιδί και τους άκουγες αυτούς και αποτύπωσες τις δακτυλιές? Ο Ροδινός. Ο Ροδινός. Θεωρείται εκείνη την εποχή ο καλύτερος. Δηλαδή ο Ροδινός εδώ και 30 χρόνια περίπου. Ναι, τόσο. Τόσο περίπου. Ναι. Και επίσης τον βοηθάει στο λαούτο ο πολύ καλός έτσι λαουτιέρης, ο οποίος μάλλον σήμερα είναι ένας από τους καλύτερους λαουτιέρηδες Κρήτης, αν όχι ο πρώτος, ο κύριος Μαρκογιαννάκης. Το μικρό όνομα πώς είναι? Ιωάννης. Ιωάννης, και είστε πόσο ετών? Μιλάτε πιο δυνατά να σας ακούν οι ακροατές. 32. Λοιπόν, σας ακούμε. Τι κομμάτια θα μας παίξετε, κύριε Σκορδαλέ? Θα ξεκινήσουμε με ένα Άι Βασιλιώτικο Συρτό. Συρτό. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι βέβαια τα παλιά, με την παλιά τους μορφής. Με την παλιά μορφή δηλαδή των σκοπών. Σας ακούμε. Ευχαριστώ.